Μάριος Ιγνατίου από την Πάφο για τον ξυλοδαρμό μικρού παιδιού, εξάχρονου μαθητή. Κύριε Αντωνέλο, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Επιβεβαιώνεται αυτή η υπόθεση? Κοιτάξτε να δείτε, οι πληροφορίες όπως καταθέτει η διευθύντρια του σχολείου, ναι. Και τώρα θα πάρω βεβαίως και την επιστολή εγγράφως όλα αυτά τα οποία θέλει να μου πει, μου λέει τα εξής, ότι το παιδάκι χθες το απόγευμα, στην προσπάθειά της η διευθύντρια του βγάλει τη φόρμα γιατί είχε υδρώσει και να το περιποιηθεί λίγο, είχε δει ότι το παιδάκι είχε κάποιο μικροτραυματισμό στο σώμα. Το παιδάκι στην αρχή έλεγε ότι πήγε και καθώς έτρεχαν χτύπησε στο ματάκι του εκεί πέρα στην περιοχή του ματιού, και στο νοσοκομείο όταν πήγε η υπεύθυνη κυρία εκεί πέρα επί των αλλοδαπών του νοσοκομείου έκανε την διαπίστωση. Το παιδάκι έχει δεχτεί άσχημα να ξυλοφορτωθεί δηλαδή από τα παιδιά. Το παιδί δεν έχει πει κάτι, γιατί δεν μιλάει ελληνικά καθόλου, έχω να σας πω. Μπορεί να μην μπορεί να εκφραστεί ενδεχομένως ή μπορεί να φοβάται όμως. Αυτό ακριβώς λέμε και εμείς στο Υπουργείο Παιδείας. Αν στην περίπτωση το παιδάκι καταθέσει ακριβώς τι έχει συμβεί, αν έχει φάει ξύλο από συμμαθητές του χθες και σήμερα διαπιστώνεται αυτό το πράγμα, τότε διαφέρουν οι υπολογισμοί του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Μπορώ να σας πω επίσης το εξής, ότι τέτοια περιστατικά σαφέστατα καταδικάζονται από το Υπουργείο Παιδείας. Αν έπαιζαν τα παιδιά χθες το τελευταίο διάλειμμα και το παιδάκι έφαγε ξύλο για τον οποιοδήποτε λόγο, φυσικά είναι μεμτό. Εμείς είμαστε υποδιερεύνηση. Δεν θα πρέπει να το δούμε και ως γενικότερη εικόνα, γιατί πέρα από το περιστατικό που εύχομαι και ελπίζω να είναι μεμονωμένο, κύριε Αντωνέλο, υπάρχει μια γενικότερη εικόνα. Φτάσαμε στο σημείο να υπάρχουν ξυλοδαρμοί μεταξύ εξάχρονων μαθητών. Δεν ξέρω. Με ανησυχεί πολύ. Είναι πολύ ανησυχητικό αυτό που συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά, το ξύλο μεταξύ των παιδιών δεν θα το εντάξω εγώ στην καθημερινότητα του σχολείου, αλλά θα το εντάξω στα ανεπίτρεπτα μέσα που το Υπουργείο Παιδείας προωθεί. Όχι μόνο μέσω των προγραμμάτων σπουδών του, αλλά παράλληλα μέσα και από συμπεριφορές αγωγής. Από εκεί και πέρα πρέπει να διερευνηθεί το θέμα και να ληφθούν μέτρα επιγόντως. Και αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή, έχω να σας πω. Άρα θα αναμένουμε ανακοινώσεις εντός της ημέρας από το Υπουργείο. Βεβαίως, ναι, θα περιμένετε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντωνέλο. Παρακαλώ. Καλή συνέχεια. Γεια. Τώρα εμείς, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε αυτή την ιστερία με το στρατιωτικό χαιρετισμό.